Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή για σήμερα, το κυρίως γεύμα μας. Θα φτιάξουμε μία παέγια θαλασσινών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ισπανικό ριζότο. Εμείς θα φτιάξουμε μόνο με θαλασσινά, γιατί κανονικά την παέγια βάζεις και κοτόπουλο και χοιρινό, βάζεις και τσορίθο, γενικά βάζεις πολλά πράγματα. Εμείς θα το κάνουμε πάρα πολύ μεσογειακό, πάρα πολύ ελληνικό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την παέγια με θαλασσινά θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κολοκυθάκι, μία πιπεριά κόκκινη, μία πρέζα μπούκοβο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 300 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, ένα γραμμάριο σαφράν, 50 γραμμάρια ούζο, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 600 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια τσιπούρα, 500 γραμμάρια γαρίδες νούμερο 1, 1 κιλό μύδια με κέλυφος, 150 γραμμάρια ντοματίνια, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτες λεμονιού, χυμό από μισό λεμόνι, πιπέρι, ελαιόλαδο και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να φτιάξουμε παέγια χρειαζόμαστε το παραδοσιακό σκεύος, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Που άμα δεν το έχετε, το φτιάχνετε και σε τηγάνι. Αλλά η φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να πάρουμε ολόκληρη την εμπειρία και για να πάρουμε ολόκληρη την εμπειρία θέλουμε και το ειδικό σκεύος. Μη ρωτήσεις που θα το βρουν, ξέρει ο κόσμος που θα το βρει. Οπότε, ρίχνω μέσα λαδάκι. Και όταν λέω ρίχνω λαδάκι, κοίταξε εδώ πόσα λαδάκι θα βάλω. Θα βάλω λαδάκι. 3-4 κουταλιές σούπας θα τις ρίξω, γιατί θέλω οπωσδήποτε λαδάκι για αυτή τη συνταγή. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα λαχανικά μας. Ξεκινάω πάντα με το κρεμμύδι. Θα φτιάξουμε πολλή ποσότητα από ριζότο ουσιαστικά. Οπότε πάμε να ρίξουμε τα λαχανικά μας, γιατί τα λαχανικά θα μας δώσουν γεύση σε αυτό το φαγητό. Η φιλοσοφία της παέγιας είναι ότι βάζω ό,τι έχω. Και γενικά από μέρος της Ισπανίας σε μέρος της Ισπανίας αλλάζουν όλες τις συνταγές. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε μία συνταγή που να σας πούνε ότι αυτή είναι η συνταγή της παέγιας και να είναι αυθεντική, γιατί κάθε μέρος της Ισπανίας έχει διαφορετική παέγια. Το ίδιο ισχύει και με την Ιταλία στα ζυμαρικά. Άλλος λέει ότι η Μπολονέζ γίνεται έτσι, άλλος λέει ότι η Καρμπονάρα γίνεται έτσι, άλλος λέει ότι γίνεται αλλιώς. Οπότε γενικά αλλάζουν οι συνταγές. Εγώ σας δείχνω μία εκδοχή τώρα πιο ελληνική, γιατί θα βάλω μέσα και ουζάκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ούζο στην Ισπανία δεν έχουν. Αλλά σίγουρα έχουν φινόκιο. Ένα λαχανικό που μας βγάζει τη γεύση του ούζου και θα μπορούσαμε να ρίξουμε φινόκιο. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το κολοκύθι μου εδώ. Ωραία κομματάκια, να φαίνεται το κολοκύθι. Μην το εξαφανίσουμε τελείως. Θέλουμε χρώματα στη συνταγή μας. Οπότε πάει και το κολοκύθι μέσα. Και ξαναλέω ότι εδώ πέρα πουλάς όλη την εμπειρία. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε σκεύος. Και πόσο ωραία άρχισε να δημιουργείται η όλη φάση εδώ πέρα. Δηλαδή, καλείς τους φίλους σου και λες, ελάτε να φτιάξουμε παέγια. Και μόνο που βλέπουν αυτό ψαρώνουν, έτσι δεν είναι. Μπελές, ψάρωσες. Βέβαια. Σκέψου ότι αυτό εδώ το σκεύος θα βγει στο κέντρο του τραπεζιού και ο καθένας θα παίρνει να τρώει όσο θέλει. Έχεις πάει ποτέ Ισπανία? Όχι. Εντάξει, άμα θα πας, θα καταλάβεις ότι σε κάθε μέρος της Ισπανίας όντως φτιάχνουν διαφορετική παέγια. Βέβαια στη Βαλένθια είναι πιο παραδοσιακό το φαγητό, αλλά σερβίρεται σε όλη την Ισπανία. Λοιπόν, κόβω και την πιπεριά μου εδώ. Έχετε εκπομπή, δεν θα πάμε καθόλου έξω. Τι? Ας αλλάξουμε θέμα. Να κόψουμε την πιπεριά μας εδώ. Καλά θα ήτανε. Απλά είναι ακριβό το πώς δεξίλε. Με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα εδώ πέρα. Δεν είμαστε όλοι οι Διονύσιδες να έχουμε χρήματα μπόλικα στην τράπεζα και να τα έχουμε να τα ξοδέψουμε. Λοιπόν, τι έχω κάνει ως τώρα. Έχω βάλει τα λαχανικά μου. Εννοείται πως ό,τι λαχανικά θέλετε άλλα να βάλετε μπορείτε. Φανταστικό. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα μυρωδικά. Θα προσθέσω λίγο μπούκοβο, γιατί θέλω να είναι λίγο καυτερή η παέγια μου. Σ' αρέσει η καυτερή παέγια, Μπελέση? Παλό. Θα προσθέσω και λίγα μυρωδικά. Μυρωδικά γενικά δεν βάζουν στην παέγια, αλλά το θυμάρι δεν θα του κάνει κακό. Στην Ελλάδα είμαστε. Μας αρέσει εμάς, έτσι δεν είναι? Λίγο θυμαράκι μέσα, εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε το ρύζι. Το ρύζι που θα βάλουμε μέσα θέλουμε να είναι κοντό και χοντρό. Κοντόκοκο. Που σημαίνει ότι μπορείτε να βάλετε είτε ρύζι για ριζότο, είτε ρύζι γλασέ ή οποιοδήποτε ρύζι γλασάρι γενικά όταν ψήνετε. Και ένα ελληνικό ρυζάκι μπορείτε να ρίξετε. Βέβαια για να φτιάξουν παέγια χρησιμοποιούν ειδικό ρύζι, όχι ρύζι για ριζότο. Αλλά δεν έχει σημασία, το ρύζι για ριζότο δουλεύει μια χαρά, φίλε Διονύση, εντάξει. Κοίταξε εδώ τι ωραίο που γίνεται. Και πρέπει να σοτάρω το ριζάκι μου, γιατί πρέπει να το σοτάρω. Για να μην σπάσει καθώς το ψήνουμε το φαγητό μας. Είναι καλό δάγκωμα. Μπράβο, για να έχει δάγκωματάκι. Να είναι al dente. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχει στεγνώσει τελείως το σκεύος μου για την παέγια. Το βλέπετε?
Οπότε το να ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι δεν μας πειράζει, λίγο όμως, γιατί θέλω να σοτάρω λίγο το ρύζι μου εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εδώ. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα το σαφράν, κρόκος κοζάνης, γιατί για να φτιάξουμε μία παέγια χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σαφράν, φίλε Μπελέση, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις. Θα σβήσω με ουζάκι εδώ. Ας πάρει λίγο φωτιά, δεν μας πειράζει. Εντάξει. Και θα σβήσουμε μετά με λίγο κρασάκι. Οπότε να το ιδιαίτερο. Με το που σβήσουμε με κρασάκι, αρχίζουμε να μαγειρεύουμε την παέγια μας κανονικά όπως θα μαγειρεύουμε ένα ριζότο. Πώς? Ρίχνοντας σιγά σιγά νεράκι μέσα. Ρίχνουμε νεράκι. Ανακατεύουμε. Και αυτό το λέω γιατί κανονικά θα μπορούσα να σας δώσω μια συνταγή με το ακριβές νερό που χρειάζεται στη συνταγή. Αλλά σε περίπτωση που βάλετε μεγαλύτερο ή μικρότερο σκεύος, θα καθορίσει το πόσο νερό θα χρειαστεί στη συνταγή. Οπότε, ρίχνω νεράκι και μαγειρεύω. Ρίχνω νεράκι και μαγειρεύω. Και 2-3 λεπτάκια πριν να είναι έτοιμη η παέγια μας, θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Εδώ, συνεχίζω. Λέγεται πως η λέξη παέγια προέρχεται από την αραβική λέξη μπακίγια, που σημαίνει τα αποφάγια. Ο όρος παέγια στην ουσία αναφέρεται στο σκεύος που μαγειρεύεται το φαγητό. Και μετά από περίπου 10-12 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι σχεδόν έτοιμο, δεν έχει γίνει τελείως το ρύζι, αλλά ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, αυτό δεν το έχετε ξαναδεί, αλλά εγώ θα προσθέσω ένα ολόκληρο ψαράκι μέσα και για να γίνει γρήγορα, έτσι όπως είναι θα βγάλω μόνο το φιλέτο από το ψαράκι μου εδώ. Έχω μία τσιπούρα, ό,τι ψαράκι θέλετε βάζετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι, φίλε Διονύση? Ο τόνος μου αρέσει. Ναι. Μπακαλιάρος, ναι. Θα μπορούσε να βάλεις ό,τι ψαράκι θέλεις. Ό,τι ψαράκι σου περισσεύει, κάνουμε μία παέγια θαλασσινών. Οπότε θα βγάλω τα φιλετάκια. Τα κόκαλα στη μέση δεν τα βγάλουμε τσιμιδάκι. Δεν υπάρχει λόγος. Κάνουμε κάτι πιο ρουστικ. Οπότε έχω δύο ωραία φιλέτα. Θα αφαιρέσω μόνο αυτά τα κόκαλα από κάτω, εδώ. Για να το κάνω έτσι λίγο πιο γκουρμέ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Κόβω αυτό εδώ για να φαίνεται ωραίο. Και κόβω και αυτό εδώ για να φαίνεται πάλι ωραίο. Και έτσι όπως είναι το ψαράκι μου θέλει 3 λεπτά. Οπότε στα 3 λεπτά που χρειάζεται για να γίνει παέγι, τόσο περίπου θέλει, άλλα 3 λεπτάκια για να γίνει, ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα ρίξω την τσιπούρα μου, πανέμορφο, τις γαριδούλες μου. Δεν είναι φανταστικό σαν φιλοσοφία, ε? Τώρα να έχεις ένα μαγαζί, να έχεις μια ταβέρνα και να βγάλεις αυτή την πιατέλα στον κόσμο για να φάει. Δηλαδή δεν θέλει κάτι άλλο. Όλοι θα είναι χαρούμενοι. Κοιτάξτε εδώ. Βάλτε τα εδώ με έναν ωραίο τρόπο. Και βέβαια από τα μύδια μου. Μας αρέσουν τα μύδια, φίλε Μπελέση. Ωραία, ωραία. Λατρεύουμε τα μύδια. Και το φανταστικό με τα μύδια είναι το ζουμάκι που έχουν μέσα. Αλλά αυτό το ζουμάκι θα δώσει γεύση στο φαγητό μας. Θα βγάλουν τη θάλασσα που θέλουμε. Γιατί θέλουμε θάλασσα, να μυρίζει θάλασσα το ριζότο μας, η παέγια μας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε να καθαρίζετε μύδια, έχουμε βιντεάκι για το πώς καθαρίζουμε μύδια στο κανάλι μας στο YouTube. Και λίγα ντοματίνια στο τέλος εγώ θα ρίξω από πάνω. Μπορούσαμε να τα ρίξουμε για την αρχή. Θέλω να κρατάνε να έχουν δάγκωμα, δεν θέλω να λιώσουν και να φαίνονται σαν να έχουν γίνει σάλτσα ντομάτας. Έχω πάρει διάφορα ντοματίνια. Θα στώσω και λίγο αλάτο πίπερο στη συνταγή μου. Μοναδικό πες. Ασύλληπτο. Σαν φιλοσοφία είναι φανταστικό, δεν είναι, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε υπομονή μόλις 2-3 λεπτάκια να ψηθούν όλα τα θαλασσινά μας. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μην παραψήσετε τα θαλασσινά σας. Κοιτάξτε εδώ. Και μόνο σαν εικόνα, πόση ώρα μας πήρε να το κάνουμε? Πολύ. Άσχετος να είσαι, να μην έχεις μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σου, αυτό το πιάτο θα το βγάλεις τέλειο. Δεν γίνεται να αποτύχεις, εφόσον καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να βάλω τέρμα τη φωτιά μου. Γιατί, αν βάλεις τέρμα τη φωτιά και δεν έχεις έλεγχο, υπάρχει περίπτωση να σου αρπάξει από κάτω. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα πάρω να βάλω λεμονάκια εδώ. Πω, πω. Τώρα η περίπτωση που αρχίζουν να σου τρέχουν τα σαλιά, θα στύψω λίγο λεμονάκι από πάνω. Γιατί όπως σας είπα, χρειάζεται λεμονάκι. Ολαλά. Θα βάλω λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο εδώ. Και βέβαια λαδάκι. Το πράσινο που θέλαμε από πάνω, σας είπα, ό,τι μυρωδικό θέλετε να βάλετε, βάλτε. Θα πάω απλά με λίγο μαϊντανό, ίσα να υπάρχει να σπάει από πάνω. Εδώ. Αυτό είναι. Για την παέγια με θαλασσινά,
ξύλο κόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, κόβουμε το κολοκυθάκι σε κυβάκια και τα βάζουμε σε ειδικό σκεύος σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Κόβουμε την πιπεριά σε κυβάκια, τα βάζουμε στο σκεύος και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε το μπούκοβο, το θυμάρι, το ρύζι και σοτάρουμε. Βάζουμε το σαφράν, το ούζο, το κρασί, το νερό σε δόσεις και ανακατεύουμε συνέχεια. Σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 13-15 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο το ρύζι μας. Φιλετάρουμε την τσιπούρα και τη βάζουμε στο σκεύος. Προσθέτουμε τις γαρίδες, τα μύδια, τα ντοματίνια, αλάτι, πιπέρι και σιγομαγειρεύουμε για άλλα 3-4 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμη η τσιπούρα και να ανοίξουν τα μύδια. Σερβίρουμε με φέτες και χυμό λεμονιού, πιπέρι, ελαιόλαδο και μαϊντανό. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω ότι ο χρόνος είναι αρκετός για να ψηθεί το ψαράκι μας. Κοιτάξτε εδώ, τέλειο. Τι έγινε? Μου το χαλάς, γιατί θέλω να κάνω φωτογράφηση. Εντάξει, σου πήρα λίγο ριζακίδι. Κάτσε να σου βάλω άλλη μία δόση εδώ. Έφυγες. Και εκεί. Τι γίνεται τώρα? Μισό λεπτάκι. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, 5 λεπτάκια, να κάνουμε μία φωτογράφηση της συνταγής, να φαίνεται ακριβώς η ίδια στη φωτογραφία και μετά 5 λεπτάκια θα φάμε. Ωραία, σας έχω κάτι καλύτερο. Να αφήσουμε αυτή στην άκρη να ξεκινήσουμε την τούρτα μας. Γιατί θα φτιάξω μια τούρτα σοκολάτα φράουλα. Εντάξει, παγωτό. Επομένα το δέχομαι. Ωραία. Okay. Φεύγει για φωτογράφηση και ξεκινάμε την τούρτα μας.